Καλό ταξίδι. Πείτε καλά, από τι θέλεις ξανά. Αντιφλάτια. Χοντρούτσικο. Εκεί. Ναι, εκεί μπροστά. Στο πλάι. Κοίτα όμως, το αριστερό πόδι μένει σταθερά λυγισμένο. Ένα, δύο, τρία. Πάμε τελευταίο. Ωραία, τέλεια. Τώρα θα σας πω μια κανονική καλημέρα. Καλημέρα! Εγώ δεν είμαι καλά, παιδιά. Ξύπνησα και νιώθω άρρωστη. Όλο εδώ, μύτη, αυτιά, κεφάλι. Νιώθω σαν ζόμπι. Έχω φάει ήδη ένα μήλο για να πάρω βιταμίνες. Τώρα θα φάω και τίποτα άλλο για να πάρω ένα χαπάκι έτσι και θα ξεκουραστώ λίγο. Θα κοιμηθώ 2-3 ώρες. Γιατί το βράδυ είμαι καλαρισμένη πρώτη φορά σε event σε κανονικό μαγαζί. Δηλαδή δεν είναι κάποιο brand. Μας κάλεσαν στην πρεμιέρα του Σακυρβά. Νομίζω είναι η πρεμιέρα, δεν είμαι και σίγουρη. Και θα πάω με την Μπούκα. Οπότε θέλω να είμαι άνετη το βράδυ, να μην νιώθω ζόμπι, να περάσω καλά. Ενημερώσα ήδη και την Μπούκα ότι θα έρθει μαζί μου. Θέλει, δεν θέλει, έτσι από πάνω αυτά στις φιλίες. Καθένας έρχεται μαζί με τον Ζόρι. Οπότε τώρα τι να φάω. Τι έχω να φάω. Να φάω νουτέλα. Όχι. Φάω λίγο αυτά ίσα ίσα που μου αρέσουν. Breadsticks, πώς λέγονται αυτά. Ναι, breadsticks. Πάει στα ελληνικά, κριτσίνια. Να. Εν τω μεταξύ το είδατε, έφυγε κάποια, μου άφησε και σημείο με γλυκούλα. Και τώρα λέω να δω κανένα βίντεο γιατί αυτές τις μέρες δεν έχω δει τίποτα όσο ήταν η κάποια εδώ και έχω μείνει πίσω. Χαμπακώθηκα και λέω να πάω να ξαπλώσω λίγο. Θα περιμένω και τη Τσίλη να πάει βόλτα και να έρθει μετά να κοιμηθεί στα καλίτσα μου. Μωράκι μου, πώς είσαι? Γεια εδώ. Ναι, μην το πεις σε γλυκούλη για την κάμερα. Θα σε προσέχω, θέλεις κάτι να σου φέρω? Από εδώ που κλείσω την κάμερα θα αρχίσεις να με πειράζεις. Θες κάτι να σου φέρω? Και δεν θα μου φέρεις τίποτα. Α, με πάτσες. Sorry. Τι θες? Sorry. Με χτυπάς. Δεν σε χτυπάω. Να δω αν έχεις πυρετό θέλω. Θα σου κάνω μια παλιά κινέζικη συνταγή. Κοιμήθηκα ένα 2 ώρο, αλλά δεν κοιμήθηκα. Ξύπναγα, ξανακοιμόμουν. Νιώθω λίγο καλύτερα, αλλά το ρουθούνι μου εδώ έχει κλείσει και ψιλοπονάω έτσι εδώ. Αλλά όπως υποσχέθηκα χθες, πάω να φτιάξω τα δώρα, τα χριστουγεννιάτικα όσα μου έχουν έρθει, γιατί πρέπει να πάω να πάρω ακόμα κι άλλα. Γιατί έχουμε και μεγάλο σόι, δηλαδή πρέπει να πάρω και το Δημήτρη και το δικό μου. Αλλά θα ξεκινήσω σιγά σιγά να μην τα έχω όλα μαζί μετά. Και εννοείται ότι εμένα μου αρέσει να τυλίγω τα δώρα μόνη μου. Δεν μου αρέσει όπου πηγαίνω να τους λέω κάτω το μου δωράκι. Γιατί δεν το κάνω δωράκι, απλά το κλείνουμε συρραπτικό τη σακούλα. Πλέον ούτε καν κορδέλα βάζουμε. Οπότε αναλαμβάνω εγώ το task και θα φτιάξω τα δώρα. Της Γεωργίας, της μητέρας μου, της μητέρας του Δημήτρη. Και τώρα μένει να πάρουμε για τον πατέρα του Δημήτρη, για τον αδερφό του και να πάρουμε μετά εννοείται για τις φίλες μου. Πόσα δώρα, δεν αντέχω άλλο. Δημήτρη, διάβασα ένα σχόλιο. Ναι. Και λέει θέλουν δίλημα από σένα. Τι δίλημα? Δίλημα. Αου, τσιλί. Θες να το σκεφτείς? Όχι. Και να κλείσω την κάμερα για να την ξανανοίξω? Θα θέλατε να έχετε... Βάλε ένα χριστουγεννιάτικο δίλημα. Αυτό είναι. Θα θέλατε να έχετε πάντα, από όταν γεννηθήκατε, ένα στέρι εδώ πέρα ή μπάλες στα αυτιά να κρέμονται?
Θα το βάλουμε poll να δούμε τι ψηφίζετε. Ναι. Εσύ τι σελίδα θα ήθελες να έχεις, εσύ, ε? Αχ, πάω, Δημήτρη, σε αφήνω. Ναι, δεν νοεί. Εντάξει. Ναι, δεν νοεί. Αντίο. Ναι, δεν νοεί. Καλό μοντάζ. Ναι, δεν θα κάνω μοντάζ. Σου είπα, κάνω το αυριανό. Ο Δημήτρης θα κάνει σήμερα το μοντάζ. Ναι, γιατί είμαι άρρωστη και πρέπει να πάω στο σάκι. Όχι. Ναι, τι κάνεις. Εσύ. Πέντε χρονών. Εσύ. Κάνε να κάνει έτσι το φως. Λίγο πιο δεξιά. Πιο δεξιά. Πιο πάνω. Εκεί. Το έχω. Το έχεις. Πολύ ωραίο. Είναι σαν να φτιάχνω τον ήλιο. Ναι. Ε? Ναι, πάρα πολύ ωραία. Έκανα ένα γρήγορο ντουζάκι και ώρα να βαφτώ. Αποφάσισα ότι θα βάλω τελικά αυτό εδώ το φορματάκι που το είχα φορέσει και στο Google Christmas Party, γιατί δεν έχω όρεξη να ψάξω. Αυτό είναι κάτι εύκολο, άνετο πάνω απ' όλα. Θα το βάλω με τις ψηλές μου τις μπότες που το είχα φορέσει πάλι εκείνη τη μέρα που δοκίμασα με τις ψηλές κάλτσες και βόλεψε. Και από μακιγιάζ λέω να κάνω ένα σκέτο eyeliner έντονο μαύρο, ωραίο με ψεύτικες βλεφαρίδες και μη σου πω και nude κραγιόν, δηλαδή τίποτα το ιδιαίτερο, γιατί είμαι χάλια και θέλω να είμαι όσο πιο άνετα γίνεται. Εντάξει, βέβαια λίγο glamorous, αλλά όχι glitter, όχι κραγιόν που θα χρειάζεται να το ξαναπεράσω το βράδυ. Με το που φάω το nude κραγιόν δεν ξαναβάζω. Νομίζω είμαι έτοιμη, ώρα να φύγω. Bye! Μόλις φτάσαμε! Είμαστε εμείς οι τρεις προς το παρόν. Η Μπούκα θα έρθει λίγο αργότερα όπως σας είπα και πριν. Και περιμένουμε κι άλλα πολλά κορίτσια. Αυτό συνέβαινε. Ανταλλάξαμε κάμερες με την Φωτεινή, κατά λάθος. Γράψαμε και οι δύο στην κάμερα της Αλληνής πολλά πλάνα. Και έχουμε και όλη την προηγούμενη ημέρα στο αρχείο μας. Πρέπει να φροντίσουμε κάπως να αλλάξουμε την κάμερά μας. Τέλος πάντων, θα πάει τώρα αυτή από το σπίτι μου και θα την πάει ο Δημήτρης με τα σπίτι. Εντάξει, αυτή θα ταλαιπωρηθεί πιο πολύ γιατί εμείς θα συνεχίσουμε. Πάμε σουντάντε. Λοιπόν, δεν θα φάω σοκολατάκι, παιδιά, δεν έχω καμία όρεξη να φάω σοκολάτα αυτή τη στιγμή. Η ώρα είναι 6, 5 και 52. Οπότε δεν έχω όρεξη σοκολάτα. Λυπάμαι, θα φάω αύριο 2. Καληνύχτα, όνειρα γλυκά, φιλάκια, bye. Bye, bye, bye. See the blazing you.